ειλικρινά, καθαρά και έντιμα. Δυστυχώς δεν έχουμε σήμερα άλλη επιλογή. Ακούμε κάποιες θεωρίες, άλλες επικοινωνιακού χαρακτήρα και άλλες ευσεβοποθηκού περιεχομένου. Ούτε όμως η δημαγωγία και ο λαϊκισμός πρέπει να κατευθύνουν τις αποφάσεις μας, ούτε αφιλεγόμενες ιδέες και θεωρίες. Στο σημείο δε αυτό να μου επιτραπεί να πω δύο λόγια για την νεφελώδη πρόταση, και λυπούμε που θα το πω για τους φίλους του ΑΚΕΛ, που θέτει ενώπιον μας σήμερα, την ώρα που πρέπει να πάρουμε με υπευθυνότητα και ωριμότητα τη μεγάλη απόφαση του ΑΚΕΛ. Μέχρι τη στιγμή που μιλάμε, μπροστά μας τουλάχιστον οι πολιτικές δυνάμεις δεν έχουμε κανένα έγγραφο, δεν έχουμε τίποτε που να μπορούμε να αξιολογήσουμε. Δύο απορίες μόνο να καταθέσω. Γιατί το ΑΚΕΛ δεν παρουσιάσει τη θεωρία του και την πρόταση του αυτή προτού ο πρόεδρος Χριστόφιας, προφανώς σε συνεργασία με το ΑΚΕΛ, προσέφευγε τον περασμένο Ιούλιο στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Δεύτερο, γιατί το ΑΚΕΛ δεν παρουσιάσει την πρότασή του προτού η κυβέρνηση Χριστόφια καταλήξει στο αρχικό πλαίσιο μνημονίου, ή εν πάση περιπτώσει, προτού η κυβέρνηση του ΑΚΕΛ φέρει στη Βουλή όλα εκείνα τα μνημονιακά νομοσχέδια τον περασμένο Δεκέμβριο. Τρίτο, μήπως το ΑΚΕΛ δεν είχε αντιληφθεί ότι ο πρόεδρος Χριστόφιας και η κυβέρνηση του προσέφυγαν στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης για δάνειο? Τα μνημονιακά νομοσχέδια δεν ήταν προϋποθέσεις για την παραχώρηση του δανείου? Να μου επιτραπεί να παρατηρήσω ότι η όλη διαχείριση του θέματος από το ΑΚΕΛ δεν δείχνει σοβαρότητα, ούτε ιδεολογικοπολιτική σταθερότητα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς τα όσα μεσολάβησαν μεταξύ της 19ης του Μάρτη και του δεύτερου Eurogroup της 25ης Μαρτίου είναι πολλά και καταλυτικά. Σε ό,τι μάλιστα με αφορά προσωπικά, είναι αποκαλυπτικά και συνταραχτικά. Το ίδιο νομίζω ισχύει για το σύνολο των στελεχών, των μελών και των ψηφοφόρων του Δημοκρατικού Κόμματος. Για το σύνολο επίσης του κυπριακού λαού. Τι σημαίνουν? Σημαίνουν το τέλος του ψευδεστήσεων. Σημαίνουν το τέλος της πολιτικής αθωότητας. Σημαίνουν το τέλος μιας αφελούς ηθικής που αδυνατεί να αποδεχθεί τη νέα σκληρή πραγματικότητα που χαρακτηρίζει τόσο τις ενδοευρωπαϊκές όσο και τις διεθνείς σχέσεις. Σημαίνουν την αρχή ενός νέου κύκλου λύσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης. Σημαίνουν την απαρχή νέων εξελίξεων, ταυτόχρονα οικονομικών και γεωπολιτικών. Σημαίνουν την έναρξη ενός συνολικότερου επανασχεδιασμού της ευρωπαϊκής και όχι μόνο αρχιτεκτονικής. Όλα αυτά μας προβληματίζουν και οφείλουν να μας προβληματίζουν σοβαρά, βασανιστικά. Οφείλουν να μας κάνουν σοφότερους. Μας καλούν σε αφύπνιση. Μας επιβάλλουν, είτε το θέλουμε είτε όχι, μια νέα συνείδηση των πραγμάτων, μια νέα εθνική ανασύνταξη. Τι μας υπαγορεύουν? Μας υπαγορεύουν ένα νέο στρατηγικό σχέδιο δράσης. Δεν μας αφήνουν πολλά περιθώρια λιγμών. Μας δίνουν όμως την ευκαιρία να αποδείξουμε αν αξίζουμε και τι αξίζουμε. Να πραγματοποιήσουμε, αν το θελήσουμε, νέα θαύματα. Να αποστομώσουμε με νέα επιτεύγματα και αυτούς που εκ του πονηρού μας διέβαλαν και αυτούς που καιροφυλαχτούν για να επωφεληθούν από την πρόσκαιρη αδυναμία μας για να μας σβήσουν από το χάρτη. Ας όψονται αυτοί που ευθύνονται για την αδυναμία μας για τη σημερινή κατάσταση. Ας όψονται επίσης και αυτοί που είναι πια πλέον βέβαιο ότι συμμετείχαν στην προετοιμασία του εκβιασμού μας, συνέβαλαν στην εφαρμογή του σχεδίου του καταναγκασμού μας. Έστησαν την παγίδα του εγκλωβισμού μας. Άνοιξαν την κερκόπορτα στους τιμωρούς μας, στους άσποντους φίλους μας και στους κακεντρεχείς αντιπάλους μας. Και όσοι ως μειόφυλαν κατελήφθησαν εξ απείνης, δεν πρέπει να έχουν ήσυχη τη συνείδησή τους. Όσοι βρέθηκαν απροετοίμαστοι σε θέσεις και ρόλους ευθύνης. Όσοι συμπεριφέρθηκαν ως μωρές παρθένες. Όσοι αποκοιμήθηκαν και αποκοίμησαν ένα εφησυχασμένοι για το είδος και το βάρος της δανειακής σύμβασης. Δεν είναι η ώρα της κριτικής. Δεν είναι όμως ούτε η ώρα της σιωπής. Το Δημοκρατικό Κόμμα θέλει να παραμείνει σταθερός συντελεστής της εθνικής συνεννόησης και της εθνικής ενότητας για τη σωτηρία της πατρίδας, αυτήν που έχει ανάγκη ο τόπος, αυτήν που έχει ανάγκη η κοινωνία. Ούτε όμως η αποσιώπηση της αλήθειας, ούτε η ωρεοποίηση της πραγματικότητας, ούτε πολύ περισσότερο η συγκάλυψη ευθυνών μπορούν να αποτελέσουν βάσεις εθνικής συνεννόησης και ενότητας. Και αυτόν το λέω γιατί
Μπορεί για χρόνια πολλά οι διάφορες φούσκες, οι οποίες με τόση ευκολία άνοιγαν, αυτές οι φούσκες που έσπαγαν και στο τέλος το τίμημα και το κόστος το πλήρωνε ο ίδιος ο πολίτης. Είναι η ώρα λοιπόν, ναι, όσοι και όποιοι ευθύνονται για όλα αυτά, για αυτήν την πορεία, για αυτήν την κατάληξη, οφείλουν να λογοδοτήσουν, να σπάσει ο όρκος της σιωπής, η ομερτά. Γιατί αν ο τόπος τούτος πισωγύρισε, αν ο τόπος σήμερα αντιμετωπίζει ένα ζήτημα ζωής ή θανάτου, το οφείλουμε ως ένα επιπρόσθετο λόγο στον περιβόητο όρκο σιωπής. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν η ομερτά να τελειώσει, να αποκαλυφθούν ποιοι ευθύνονται, πώς ευθύνονται και αυτοί να οδηγηθούν στο εδόλιο του κατηγορουμένου, εκεί όπου αρμόζει, σε εκείνους οι οποίοι χρησιμοποίησαν το δικό τους αξίωμα, το δικό τους θεσμικό λειτουργήμα. Όλοι εκείνοι που είχαν την όποια ενημέρωση, που είχαν την όποια γνώση, που οδήγησαν τα πράγματα σε αυτήν την κατάσταση. Και δεν είναι για λόγους ακριβώς εκδίκησης. Είναι λόγοι όμως για να μπορέσει το πολιτικό σύστημα να ξαναχτίσει και την εμπιστοσύνη του από τους πολίτες, αλλά και η Νέα Κύπρος να ξαναχτιστεί πάνω σε γερούς θεμελιούς. Και ιδιαίτερα τώρα που όλοι μας πρέπει να ξαναθυμηθούμε, όχι βέβαια έπαια πτερόεντα, να ξαναθυμηθούμε ότι εθνικό είναι ό,τι είναι αληθές. Ήδη ο λαός μας καλείται να πληρώσει ακριβά τα κατά συνθήκη ψεύδι με τα οποία χρόνια τώρα το πολιτικό μας σύστημα ανταπαρήγαγε τους μύθους που κατέστησαν προβληματική τη σχέση μας με την πραγματικότητα και καλλιέργησαν την κοινωνική αμεριμνησία ως δημόσια αρετή. Ήρθε ο καιρός να μιλήσουμε με τη γλώσσα της αλήθειας και να δράσουμε με πράξεις απόλυτου ρεαλισμού. Ο στουθοκαλισμός είναι ασφαλέστερος δρόμος προς την πλήρη καταστροφή. Ο καλύτερος τρόπος να καταρρεύσει όποια αξιοπιστία απομένει στο πολιτικό μας σύστημα. Ο χειρότερος τρόπος να κυβερνηθεί η χώρα. Ο ταχύτερος δρόμος προς τα βράχια πάνω στα οποία κινδυνεύει να συντριβεί η Κύπρος και η δημοκρατία της. Στο σημείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να επισημάνω ότι η ακατάσχετη κινδυνολογία, ο μηδενισμός, οι αφορισμοί, η δημαγωγία και ο λαϊκισμός είναι ό,τι χειρότερο σε περιόδους μεγάλων κρίσεων, μεγάλων αποφάσεων αλλά και μεγάλων εθνικών σχεδιασμών. Η κινδυνολογία και ο μηδενισμός κάμπτουν το φρόνημα και εξασθενούν τις αντιστάσεις του λαού την ώρα ακριβώς που πρέπει να ανασυνταχθεί στις επάλξεις της εθνικής προσπάθειας για ανάταση της οικονομίας μας και για τη διεκδίκηση των συμφωνών.